Και επίσημα προπονητή του Παναθηναϊκού είναι ο Πορτογάλο Ρουι Βιτόρια που ανακοινώθηκε από του Πράσινου μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Ο δύο φορές πρωταθλητή Πορτογαλία μεταξύ άλλων στον πάγκο τη Μπενφίκα, 54χρονο coach, έφτασε στην Ελλάδα το μεσημέρι τη Πέμπτη και έκανε τι πρώτε του δηλώσει ω προπονητής του Τριφυλιού. Λίγε ώρε αργότερα, ο νέο προπονητή των Πρασίνων έκανε για την πρώτη προπόνηση με την ομάδα γνωρίζοντα του παίκτε και το προμοτικό επιτελείο το οποίο θα αποτελείται από του βοηθού Σέρζιο Μποτέλεο και Αρνάλτο Τεσέιρα, τον προπονητή τερματοφυλάκων Λουί Εστέβε, τον αναλυτή Βάλτερ Δία και τον προπονητή φυσική κατάσταση Ζωσέ Νταπά Περέιρα. Λίγε ώρε πριν την άφηξη του Ρουί Βιτόρια, από το προπονητικό κέντρο πέρασε ο Ντιέγκο Αλόνσο προκειμένου να χαιρετήσει του παίκτε παρουσία του τεχνικού διευθυντή του Παναθηναϊκού Γιάννη Παπαδημητρίου. Ο Ρουανό Πρωτοποντή μεταξύ άλλων είπε στου ποδοσφαιριστέ: Σα ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία και την καθημερινή αφοσίωση στη δουλειά. Στο ποδόσφαιρο, όπω και στη ζωή, υπάρχουν καλές και κακέ στιγμές. Είναι μια δύσκολη στιγμή για μα. Δεν ήρθα εδώ για να πω αντίο, γιατί το ποδόσφαιρο είναι σε μια ρόδα που γυρίζει και μπορεί στο μέλλον να ξανασυναντηθούμε. Εύχομαι σε όλου τα καλύτερα.